Το σχέδιο νόμου το οποίο συζητάμε δεν μπορούμε να το δούμε αποσπασμένο από τη συνολικότερη οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, κυβερνήσεις διαχρονικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έχουν ήδη φορτώσει το λαό με τρία μνημόνια, χιλιάδες εφαρμοστικούς νόμους, με φόρους άμεσους και έμεσους, με χαράτσια που εξανομίζουν το λαϊκό εισόδημα και τις συντάξεις, ενώ ετοιμάζονται με τη συνένεση και των υπολείπων αστικών κομμάτων, ανεξάρτητα αν δεν το ομολογούν ευθέως, σε ένα νέο κύκλο αφέμαξης με ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης και ούτω καθεξής. Μιλάμε για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτή την ανάπτυξη που θα διασφαλίζει τα κέρδη των μεγάλων, κάνοντας κόλαση τη ζωή του λαού, ακριβώς για να προστατεύσουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε η κυβέρνηση το έχει πει ανοιχτά. Είναι υπεράνων όλων ο δημοσιονομικός χώρος για το κεφάλαιο. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τίνει χείρα βοηθείας ζητώντας μέτρα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιας ένωσης? Αυτής της ληστοσημωρίας που έχει επιβάλει μνημόνια, φτώχεια και εξαθλιώνει τους λαούς. Ζητάνε δηλαδή και οι δύο και από κοντά το Κινάλ Πασόκ την μονιμοποίηση του υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης για να συνεχίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι να δανείζονται φτηνά με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς αγορές. Το αντάλλαγμα όμως για το λαό είναι τα αντιλαϊκά μέτρα και οι δεσμεύσεις που το συνοδεύουν και όλα δείχνουν πως τα βήματα προς την ευρωενωσιακή ολοκλήρωση πάνε χέρι-χέρι με μόνιμες βαριές θυσίες για τους λαούς της Ευρώπης. Όπως για το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι και για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, η ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινάλ Πασόκ, με βάση τους εθνικούς στόχους που έχει το κεφάλαιο στη χώρα μας, βγάζει πραγματικά μάτι. Άλλωστε, ήδη οι εργαζόμενοι μετρούν δύο μισθούς χαμένους το χρόνο, πάνω από 1.800 ευρώ με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς από τον μπαράζ των ανατιμήσεων, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Και θα έλεγα έχει το θράσος ο Πρωθυπουργός να δίνει ψεύτικες υποσχέσεις περί σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού από την Πρωτομαγιά, αρνούμενος καν να δεσμευτεί για το ύψος της. Άλλωστε το αντεργατικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει από κοινού η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κινάλ Πασό και ιδιαίτερα με τον νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου καθιστά πραγματικά κενό γράμμα ακόμα και την όποια πενιχρή αύξηση του κατώτατου μισθού όπου και αν εφαρμοστεί, αφού οι εργοδότες έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την επέκταση της ευελιξίας, την επιβολή ατομικών συμβάσεων, των εργολαβικών, των μπλοκάκιδων, της μερικής και εκπεριτροπής απασχόλησης και με την θεσμοθέτηση του απλήρωτου δεκάωρου και την αύξηση των ωρών υπερορίας που ταυτόχρονα έγιναν και πιο φθηνές με βάση αυτόν τον άθλιο νόμο Χατζηδάκη. Από τα επίσημα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει ο ΕΦΚΑ, 3 στους 10 μισθωτούς εργάζονταν με μερική απασχόληση και ο μέσος μισθός τους ήταν μόλις 406 ευρώ μεικτά ή 345 ευρώ καθαρά. Ο επίσημος πληθωρισμός ενισχύθηκε το Δεκέμβρη του 2021 για 8ο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας το 5,1%, το πιο ιστορικό υψηλό πολλών χρόνων, ενώ όπως όλα δείχνουν, το κύμα της ακρίβειας θα συνεχιστεί για όλο το 2022. Και ενώ ο λαός μας ζει τσουνάμι αυξήσεων, η κυβέρνηση ούτε καν σκέφτεται να ακουμπήσει το συντελεστή του ΦΠΑ για να μην θιχτούν, όπως λέει, τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προχθές, προηγούμενη Πέμπτη, να λέει ότι η πρώτη μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να μην έχουμε από τον Ιανουάριο φαινόμενο εκτροχιασμού της δημοσιονομικής μας πολιτικής, δηλαδή της αντιλαϊκής μας πολιτικής. Η δε στήριξη των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και εμπόρων, των φτωχών αγροτών, αποτελεί πραγματικά μακρινό όνειρο.
ενώ μοιράζει η κυβέρνηση πακτολώδης εκατομμυρίων στο μεγάλο κεφάλαιο. Σήμερα λοιπόν οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα. Κυρίως όμως πρέπει να διεκδικήσουν και να διεκδικήσουν την κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρα στα καύσιμα, να απαιτήσει αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις με κατάργηση των αντεργατικών νόμων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, να διαγραφούν τα χρέη, να μειωθεί η φορολογία για τους αυτοαπασχολούμενους και να επανέλθει το αφορολόγητο, να υπάρξει προστασία του αγροτικού εισοδήματος με πραγματική μείωση του κόστους παραγωγής και ελάχιστες εγγυημένες τιμές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ΚΚΕ έχει εκφράσει πολλές φορές την άποψή του για τα ζητήματα του ανταγωνισμού και το ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτό κάναμε και κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ανεξάρτητα από το αν καταβάλλονται προσπάθειες από το ανθρώπινο δυναμικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός είναι και θα είναι κινητήρια δύναμη της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης, είτε είναι υγιής είτε μη υγιής, και ο στόχος του θα είναι ένας: η εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού κέρδους των μονοπωλιακών επιχειρήσεων. Με το παρόν σχέδιο νόμου δίνονται απλόχερα υπερεξουσίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και αυτό πρέπει να ανησυχήσει ιδιαίτερα. Δηλαδή μπορούν να παρεμβαίνουν στα δικαστήρια, να διεξάγουν μυστικές συνεδριάσεις, ενώ τα μέλη της να απολαμβάνουν το ακαταδίωκτο για κάθε τους πράξη, να έχουν τη δυνατότητα επιβολής ασφαλιστικών μέτρων αθαπαγγέλτος όταν διασαλεύονται τα ιερά και τα όσια του ανταγωνισμού. Προβλέπει προγράμματα καταδοτισμού και πληροφοριοδοτών για όσους παραβαίνουν την νομοθεσία περί ανταγωνισμού, τυπώντας βέβαια το καπανάκι για τους μικρούς επιχειρηματίες, ενώ οι πάντες υποχρεώνονται να δίνουν πληροφορίες για να γίνονται όργανα εκβιασμού. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα μπορούν να ασκούν εξουσίες φορολογικού ελεγκτή, να διεξάγουν έρευνες, να λαμβάνουν έρωκες διοικητικές καταθέσεις, να παρεμβαίνουν σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να περιορίζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις του διοκόμενου, αγνοώντας ή περιορίζοντας ακόμα και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον οποίο εσείς πίνετε νερό στο όνομά της. Διαμορφώνεται ένας ακόμη μηχανισμός σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και των υπαλλήλων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι διατάξεις που αφορούν τη νομική προστασία, ιδιαίτερα την προσφυγή ενώπιον του διοικητικού εφετίου, κατά την άποψή μας είναι κάτι αρνητικό. Και αυτό γιατί υπάρχει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν πρόβλημα και μεταξύ των μικρών επαγγελματιών ή των φορολογουμένων. Και αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει καμία λοιπόν σχέση με την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, ούτε των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που μέσα από την καθημερινή λαιλασία του εισοδήματός τους εξασφαλίζεται η επιτυχία του ανταγωνισμού. Οι ποινές για τις πρακτικές των μονοπωλίων μόνο αποτρεπτικές που δεν είναι. Αν ρίξουμε μία ματιά από διάφορες υποθέσεις καταστρατήγησης της λεγόμενης αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, θα δούμε ότι τα κέρδη που αποκομίσουν από την παραβίαση των κανόνων της αγοράς είναι πολλαπλάσια από τα πρόστιμα που επιβάλλονται και ιδίως από εκείνα που τελικά εισπράττονται. Πραγματικά θα είχε ενδιαφέρον αν μας έδινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού μια τέτοια εικόνα συγκριτικών στοιχείων για να βγουν ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Έχουμε παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις δεν σκιάζονται ούτε και συμμορφώνονται από τη λεγόμενη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Αντιθέτως, η τελευταία λειτουργεί προς όφελός τους. Είναι απλώς ένα καλό περιτύλιγμα της μονοπωλιακής κυριαρχίας που καταλήγει σε πολυμπήθρα αθώωσής τους. Ο υγιής ανταγωνισμός, μας λέει η κυβέρνηση, τα άλλα κόμματα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και μάλιστα εκβιάζουν τους εργαζόμενους με γνωστά διλήμματα, όπως ή αυξάνεται η παραγωγικότητα ή χανόμαστε. Με την επιδίωξη ανόδου της παραγωγικότητας εννοούν τα άλλα κόμματα την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας,
αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Και αυτή σε τελική ανάλυση είναι που οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κινείται στο πλαίσιο των κανόνων της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού που ευαγγελίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση και με βάση αυτό το πλαίσιο οριοθετούνται τόσο οι μέχρι σήμερα αποφάσεις όσο και οι προοπτικές, οι στόχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να είναι υγιεινός. Η αγορά δεν μπορεί να είναι ελεύθερη και ταυτόχρονα να υπάρχει αυταπάτη που καλλιεργείται, δηλαδή ελεύθερη αγορά και ρυθμισμένη ταυτόχρονα μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός, είπαμε, είναι αμφιγιεινός σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, σε βάρος των εργαζομένων και προς όφελος του κεφαλαίου. Διαφορετικά, αν ήταν επικίνδυνος για το κεφάλαιο, θα είχε καταργήσει τον ανταγωνισμό. Δεν τον ενοχλεί όμως. Αντίθετα, τον εξυπηρετεί, τον βοηθάει. Ουδέτερο επίσης δεν είναι και το κράτος, το αστικό κράτος, το οποίο αποτελεί τον θεματοφύλακα και τον υπερασπιστή των συμφερόντων του κεφαλαίου. Όμως και οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο, δεν βρίσκονται σε κάποιο δοκιμαστικό σωλήνα. Έχουν ένα νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρούν, το οποίο οι κυβερνήσεις, οι δικές σας, έχουν δημιουργήσει. Λειτουργούν με βάση κάποιο ευρωενωσιακό πλαίσιο. Και αυτές οι ανεξάρτητες αρχές παρεμβαίνουν πάντοτε προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος του λαού. Εμείς ως ΚΚΕ δεν καλλιεργούμε αυταπάτες στον κόσμο ότι μπορεί κάτι να αλλάξει μέσα από κάποιες ρυθμίσεις στις σημερινές συνθήκες, όπου βλέπουμε ότι έχουν ξεπεραστεί πλέον τα ιστορικά όρια του καπιταλιστικού συστήματος. Η κρίση βαθαίνει, χειροτερεύει ακόμα περισσότερο η κατάσταση, γίνεται πιο αντιδραστικό το σύστημα. Και αντιδραστικοποίησή του βαθαίνει όχι μόνο στο επίπεδο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας, με διάφορους νόμους, με τους περιορισμούς στα δημοκρατικά συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Γι' αυτό καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου. Καταψηφίζουμε επί της ουσίας. Η επιφύλαξη των άλλων κομμάτων δεν έχει να κάνει με την ουσία του σχέδιου νόμου. Αν είχε να κάνει με την ουσία του σχέδιου νόμου, θα καταψήφιζα. Όλα τα κόμματα κινούνται στον αστερισμό της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού που αποτελεί το θεμέλιο λίθο του καπιταλισμού. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί να ανθρωπέψει ο καπιταλισμός ούτε να αλλάξει ο βάρβαρος χαρακτήρας του. Τα λαϊκά προβλήματα, η φτώχεια, η ανεργία, οι οξύτατοι ανταγωνισμοί για τη διανομή της λίας παγκόσμια στην περιοχή μας που οδηγούν σε πολέμους και προσφυγιά θα επιδεινωθεί. Αυτή την πολιτική, αυτό το σύστημα υπηρετείτε και εσείς. Ο λαός λοιπόν δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως εμπιστοσύνη στο πολιτικό, υπαλληλικό προσωπικό της πλουτοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γρήγορα λοιπόν πρέπει ο λαός να τους προσπεράσει, να τους βγάλει απ' έξω και να δημιουργήσει μέσα από την πάλη του συνθήκες για να βελτιώνεται σήμερα η θέση του, να μπορεί να ζήσει καλύτερα. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ενώ αυξάνονται οι δυνατότητες να περνάει ο κόσμος καλύτερα, αφού η επιστημονική τεχνολογική πρόοδος του δίνει τις δυνατότητες για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του, βλέπει τη θέση του όχι να βελτιώνεται, αλλά αντίθετα να χειροτερεύει μέρα τη μέρα. Τι είναι αυτό που εμποδίζει λοιπόν το να λειτουργήσουν οι βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις, οι άψογα τεχνολογικά εξοπλισμένες και να παράγουν προς όφελος του λαού, με την απελευθέρωση ταυτόχρονα της εργατικής τάξης από τη σκλαβιά της μισθωτής εργασίας. Μα είναι φανερό, είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Δηλαδή οι στεπεριστές του πλούτου, οι οποίοι πλέον δεν είναι απαραίτητοι στην παραγωγική διαδικασία, πρέπει να φύγουν από τη μέση και πρέπει να τους πετάξουμε έξω, κάνοντας κοινωνική λαϊκή περιουσία τα βασικά και συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, λειτουργώντας παράλληλα στην κατεύθυνση της προστασίας εκείνων των κλάδων της οικονομίας όπου υπάρχει μικρή κεφαλαιοποίηση των ανεξάρτητων παραγωγών μέσα από τους παραγωγικούς εταιρισμούς και ταυτόχρονα μέσα από μια διαδικασία αποδέσμευσης από το βραχνά αυτής της ληστοσυμμορίας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλους τους υπερελιστικούς οργανισμούς. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο λαϊκής οικονομίας και εξουσίας, ο λαός πρέπει να αμφισβητήσει, να μην αναγνωρίσει και κανένα δημόσιο χρέος.
και να μην πληρώσει στους κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι για τα συμφέροντα τα δικά τους επέβαλαν και δημιούργησαν το δημόσιο χρέος, δημιουργούν πολέμους, σφαγές, φτώχεια, ανεργία και εξαθλίωση των λαών.